υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή τον τελευταίο καιρό, γιατί 9 Νοεμβρίου στην Αμερική δόθηκε άδεια για το αντίσωμα, αυτό που πήρε και ο Τραμπ. Αυτό κυκλοφορεί και είναι σωτήριο. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην κορυφή της πανδημίας... Πού δόθηκε η άδεια? Στην Αμερική. Ο FDA 9 Νοεμβρίου ενέκρινε την κυκλοφορία των αντισωμάτων. Να ρωτήσω κάτι. Στην Ευρώπη ή μάλλον στην Ελλάδα, για να ακριβώ λόγο, μπορεί να κυκλοφορήσει ένα φάρμακο που έχει πάρει άδεια στην Αμερική? Μπορεί. Γιατί είναι Αμερική και όχι η Ρωσία. Έχουμε υπογράψει αυτή τη σύμβαση του ICA που ουσιαστικά αναγνωρίζουμε τις κλινικές μελέτες που γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει λοιπόν η νομοθεσία που επιτρέπει στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων να κάνει έκτακτη εισαγωγή για λόγους δημόσιας υγείας και δημόσιου συμφέροντος. Εμείς περίπου θα χρειαστούμε 3 μέχρι 5.000 δόσεις. Ο κάθε άνθρωπος που νοσεί χρειάζεται μία δόση και για 4-5 μήνες έχει αντισώματα που τρώνε το κορονοϊό. Είναι σαν το Pac-Man. Αυτό λοιπόν το πράγμα, επειδή είναι θεραπεία, γιατί δεσμεύει για δρανοποίηση τον ιό. Μισό λεπτό. Ερώτηση εδώ πέρα. Γιατί την πήραμε με τον ιωστή τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές φορές. Επειδή έχουμε διασωληνωμένους 578 ανθρώπους σήμερα που μιλάμε, με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα. Αυτοί, αν πάρουν αντικλονικά, θα σωθούν? Όχι. Αυτοί που είναι ήδη διασωληνωμένοι δεν μπορούν να πάρουν μονοκλονικό, γιατί ήδη ο ιός τους έχει καταβάλει. Αυτοί πλέον είναι στην υποστηρικτική διαδικασία με τα άλλα φάρμακα, με την κορτιζόνη, δηλαδή τα μεθαζόνη κτλ. Ένας που δεν έχει διασωληνωθεί, αλλά είναι στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αυτοί θα γίνουν καλά. Αυτοί όλοι που έχουν μικρής και μέσης βαρύτητος προσβολή, περιμένουμε να γίνουν καλά. Δηλαδή, στο σύνολό τους δεν θα μπουν στη μονάδα καθόλου. Που σημαίνει ότι το φάρμακο είναι εξαιρετικά θεραπευτικό. Υπάρχει ποσότητα φαρμάκων που θα μπορούσε να την πάρουμε αύριο το πρωί, που λέει ο λόγος, για να αντιμετωπίσουμε το πράγμα? Αυτό είναι μια πολύ σωστή ερώτηση. Δύο προϊόντα έχουν πάρει άδεια. Το ένα είναι της φαρμακοβιομηχανίας Lilly και το άλλο είναι της Regeneron. Η Regeneron δεν έχει εργοστάσιο, ήταν μόνο ανάπτυξη. Και έχουν δώσει. Είναι σαν την Biotech που λέμε, δηλαδή, κάπως έτσι με τη Pfizer. Ακριβώς. Αυτοί δώσαν το φάρμακο στην Ρος. Οπότε θα το παράξει, ακόμα δεν είναι έτοιμο. Η Lilly όμως έχει ήδη παράξει πάνω από 1 εκατομμύριο. Ρώτησα ένα φίλο μου φαρμακοποθηκάριο, ο οποίος μου είπε ότι η Lilly είναι κολοσσός. Όλοι είναι, ναι, είναι κολοσσός η Lilly. Είναι πιο μικρή βέβαια από τη Pfizer και την Novartis, αλλά είναι μεγάλη εταιρεία. Μεγάλη εταιρεία. Ναι. Και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τη Pharmacer, από ελληνική εταιρεία. Μάλιστα. Η ελληνική εταιρεία, εγώ μιλάω συνέχεια μαζί τους, μπορούν να φέρουν αύριο, αν τους δοθεί η έγκριση, 3.000 δόσεις. 3.000 μας υπερκαλύπτουν την ανάγκη. Τι κόστος έχουν αυτές οι 3.000 δόσεις? 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ μπροστά. Άρα για να το κάνουμε έτσι μια δημοσιογραφική περίληψη. Έχει πάρει άδεια στην Αμερική και επειδή έχουμε υπογράψει σύμβαση με την Αμερική, μπορούμε να το πάρουμε χωρίς να χρειάζεται άδεια από την Ευρώπη. Ακριβώς. Ένας αριθμός 3.000 που είναι διαθέσιμος θα μπορούσε να έρθει άμεσα στην Ελλάδα και το κόστος είναι, πόσο είπαμε? 3 εκατομμύρια. Προφανώς πολύ μικρότερο από τις ενέργειες που κάνουμε σε άλλα επίπεδα που χρειάζονται. Όχι, για να καταλαβαίνουμε, για να εμβολιαστούμε με το εμβόλιο της Pfizer που κάνει 20 ευρώ η δόση και θέλουμε δύο, θα χρειαστούμε 440 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, okay. Είναι δυσανάλογα. Μια τελευταία ερώτηση, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί πρέπει να πω ότι όλη τη βδομάδα μετά η διάθεση στην παρουσίαση στον Νίκο τον Πογιόπουλο έχει γίνει εδώ πέρα κέντημα ιστορία. Αφού είναι τόσο απλό και προφανές όσο το λες, γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί μήπως έχει κάποιο λάκκο η φάβα, για να το ρωτήσω έτσι? Αυτό το ρωτάνε όλοι σε μένα. Όχι, επιστημονικά δεν έχει λάκκο. Είναι βέβαιο. Το θέμα είναι πολιτικά και διοικητικά. Άρα λοιπόν είναι μια ερώτηση που προφανώς δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση. Δεν το ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις την καλή. Σίγουρα υπάρχει και η νομική βάση. Η εταιρεία μπορεί να το φέρει, το φάρμακο υπάρχει, άρα λοιπόν όλα αυτά που άκουσα ότι δεν υπάρχει φάρμακο κτλ. Δεν υπάρχουν. Η εταιρεία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα, είναι η Pharmacer, τηλέφωνα έχει, όποιος θέλει. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι εύκολο να το διασταυρώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας και καλός φίλος εκπομπής.